Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε το μεσημέρι της 5ης στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου για την παρουσίαση του προγράμματος της Β' Καλλιτεχνική Περίοδου 2019-2020. Στην συνέντευξη τύπου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας Απόστολος Μουμτζάκης τόνισε πως στόχος του Δήμου είναι η επένδυση στον πολιτισμό και γι' αυτόν τον λόγο ο Δήμος θα στηρίξει κάθε προσπάθεια που γίνεται από το Διπεθέ Καβάλας. Να πω ότι σαν νέα δημοτική αρχή έχουμε στόχο να επενδύσουμε στον πολιτισμό και καθημερινά εδώ μέσα παράγεται πολιτισμός από το ΔΠΘ. Παραστάσεις αλλά και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Θέλω λοιπόν να δώσω συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στον κύριο Γκόνη ιδιαιτέρως για τις μέχρι τώρα δράσεις του ΔΠΘ. Διαβάζοντας και έχοντας μια μικρή γνώση το τι θα επακολουθήσει, είμαι σίγουρος ότι θα το ευχαριστηθούμε όλοι. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος του ΔΠΘ Καβάλας, ο Κράτης Μποζούδης, αναφέρθηκε στον εμπλουτισμό του νέου προγράμματος του ΔΠΘ Καβάλας από πολλές εξαιρετικές παραστάσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων και μουσικών εκδηλώσεων. Η πρώτη καλλιτεχνική περίοδος κυρίαρχα έχει την παραγωγή του ΔΠΘ Καβάλας υπό τη σκηνοθεσία του κυρίου Γκόνη και θα παρουσιαστεί το «Ο Γυάλινος Κόσμος» του Tennessee Williams. Ένα κλασικό έργο με εξαιρετικούς ερμηνευτές, ηθοποιούς και νομίζω ότι θα ανεβάσει κατά πολύ το επίπεδο εδώ της θεατρικής παρουσίας του ΔΠΘ στην Καβάλα. Παράλληλα εμπλουτίζεται, όπως θα δείτε και εσείς, το πρόγραμμα το οποίο θα αρχίσει να διανέμεται με άλλες θεατρικές παραστάσεις αλλά και παρουσίαση βιβλίων και μουσικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα και με αυτό νομίζω ότι θα δίνουμε το στίγμα μας έτσι και τις συνέχειες που θα επακολουθήσει. Δηλώνοντας πως στόχος είναι να καταφέρουν να ανεβάσουν το θέατρο σε υψηλά επίπεδα μαζί με την βοήθεια του καλλιτεχνικού διευθυντή Θόδωρου Γκόνη. Το ΔΠΘ Καβάλας ήδη βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο σε σχέση και με όλα τα υπόλοιπα ΔΠΘ πανελλαδικά, το γνωρίζετε κι εσείς από τη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε και θα το πάμε και ψηλότερα, αυτή είναι η δικιά μας βούληση. Με τον κύριο Γκόνη, φυσικά από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ενώ τέλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Θεόδωρος Γκόνης αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία που είχε το πρόγραμμα της Α' Καλλιτεχνικής Περίοδου και ότι στόχος και σκοπός του ΔΠΘ Καβάλας είναι να μπορούν να κυκλοφορούν οι παραστάσεις του και σε άλλα μέρη και πόλεις της περιφέρειας. Ενώ στη συνέχεια παρουσίασε όλο το πρόγραμμα και όλες τις παραστάσεις που θα έρθουν και θα φιλοξενηθούν για την Β' Καλλιτεχνική Περίοδο στο Αντιγόνη Βαλάκου. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Προσπαθούμε την περίοδο που έχουμε πρόβες, παρόλα αυτά που είναι δύσκολα μες στο χώρο, γιατί θα είναι ένα σκηνικό χτισμένο, θα είναι οι πρόβες οι δικές μας. Εν τούτης, ανοίγουμε το χώρο για να καλούμε και άλλες παραστάσεις, κυρίως θεατρικές, αλλά και άλλες δράσεις που θα τις πούμε σιγά-σιγά. Αυτό που πάλι ανέφερε ο κ. Μποζούδης, ότι το θέατρο πρέπει να κυκλοφορεί, πρέπει να κυκλοφορούν οι παραστάσεις του, να παίζουν και στην περιφέρεια, στη Δράμα, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη. Ήδη δηλαδή με το Πατρογονικό, θα το διαβάσατε κιόλας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Από έγκριτους δημοσιογράφους και έντυπα του κέντρου και της περιφέρειας, η ιστορία του Πατρογονικού ήταν μία από τις καλύτερες παραστάσεις της χρονιάς που πέρασε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ένα περιφερειακό θέατρο μπορεί να δίνει το παρόν του στο κέντρο και να έχει τέτοια εύσημα. Και με ένα θέμα τέτοιο που έχει γεννηθεί στην Καβάλα, που μιλάει για την Καβάλα, που είναι αυτοφιές κλπ. Το έχετε δει, νομίζω όλοι σας το χαρήκατε και σας ευχαριστούμε.